Πάντα αισθανόμουν και αισθάνομαι ότι μια μεγάλη ευλογία συνόδεψε το πέρασμά μου σε αυτόν τον κόσμο. Γεννήθηκα σε έναν παραδεισένιο τόπο. Θάλασσα, ήλιος, χαρούμενα και καθαρά σχήματα και χρώματα. Ανθρώπινα μεγέθη και φιλικές θερμοκρασίες ολοχρονής. Η γλώσσα που μου δόθηκε από μόνη της μας φέρνει κοντά στη βαθύτερη ουσία των πραγμάτων, ιδεών και συναισθημάτων. Γονείς που με εξόπλησαν με ψυχικά και διανοητικά όπλα σχεδόν απρόσβλητα. Η Ντόρα η Τσάτσου με κορόιδεψε. Εγώ ξεκίνησα χορό, πηγαίνοντας στην κρατική και συναντώντας την σαν διευθύντρια της κρατικής. Και νόμισα, συναντώντας την, ότι έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι του χορού. Δηλαδή, όχι μόνο ότι έχουν θείο το σεφέρι, αλλά ότι είναι άνθρωποι που μιλάνε σωστά ελληνικά, ότι είναι ανοιχτοί, ότι δεν είναι σφιγμένοι όπως μετά ανακάλυψα, ότι σε ενδιαφέρει να φτιάξουν ένα χορό σε αυτή τη χώρα, ένα χορό ελληνικό, και όχι απλώς να εισάγουν. Εγώ νόμιζα ότι έτσι είναι ο χορός. Και γι' αυτό έκανα χορό. Μετά ανακάλυψα ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι χρωστάω στην Ντόρα Τσάτσου ότι ξεκίνησα χορό και της χρωστάω επίσης και μια ιδέα για το χορό. Ότι ο χορός μπορεί να είναι μια τέχνη η οποία να λέει πράγματα, να μην είναι μια τέχνη μόνο διασκέδασης, ότι μπορεί να απελευθερώνει τους ανθρώπους και όχι απλώς να τους κάνει πιο όμορφους με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ότι μπορεί ο χορός να έχει σχέσεις με την παράδοση και όχι απλώς να χορεύεις δημοτικούς χορούς, αλλά να μάθεις να αγαπάς και να ακούς τον παππού σου και να παίρνεις στοιχεία από αυτόν και να το συνδέεις με πράγματα που σε ενδιαφέρουν τώρα. Ότι ο χορός μπορεί να εκφράσει σκέψεις αρκετά περίπλοκες και όχι απλώς να είναι μια απόλαυση του τι ωραία χορεύεις. Νομίζω ότι αυτά τις οφείλω και αυτά είναι που έφερε και σαν διευθύντρια της κρατικής σχολής χορού. Η μεγάλη δασκάλα, η σπουδαία καλλιτέχνης, η αυθόρμητη Ντόρα Τσάτσου γεννήθηκε στην Καστέλα του Πειραιά το 1932. Για περισσότερο από 4 δεκαετίες δεσπόζει στο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό στερέωμα της Ελλάδας. Κόρη του πολιτικού Κωνσταντίνου Τσάτσου και της Ιωάννα Σεφεριάδη, ανιψιά του Γιώργου Σεφέρη. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού χοροδράματος αρχικά στράφηκε στη νομική, αλλά την κέρδισε τελικά ο χορός. Είχε ήδη ξεκινήσει ερασιτεχνικά μαθήματα χορού με τη Ραλού Μάνου σε ηλικία 8 ετών. Μας έστειλαν οι γονείς μας να κάνουμε λίγο χορό στο σχολείο της κυρίας Μάνου και εμείς προσπαθούσαμε να παίζουμε και μας έκανε και πάρα πολλά παιχνίδια τότε για να αναπληρώσει το κενό που είχαμε σαν παιδιά μέσα στα χρόνια τα δύσκολα εκείνα. Τότε, εκείνα τα χρόνια, αποφάσισε η κυρία Μάνου να κάνει και τα πρώτα της πιο χορευτικά μαθήματα και ήταν οι πρώτες πηγές του επαγγελματικού σχολείου. Όταν μεγάλωσε και ήρθε η ώρα, σπούδασε στην ίδια σχολή, αποφύτησε και συνέχισε με υποτροφία στην Αμερική, στην περίφημη σχολή της Μάρθας Γκράχαμ, με δάσκαλο τον Ιγκόρ Σβέτσοφ. Σε μεταπτυχιακό πλέον επίπεδο, διδάχτηκε κλασικό και μοντέρνο χορό, σύνθεση και χορογραφία από πολλούς και αξιόλογους δασκάλους της εποχής. Η ίδια είπε αργότερα πως ο χορός είναι μία τέχνη με μηδαμινή θεωρητική υποστήριξη. Η Ελλάδα, παρά την πλούσια λαϊκή της παράδοση, με άπειρες διαφοροποιήσεις ρυθμών, βημάτων και σχημάτων που εκφράζουν με ευαισθησία τα όσα αγγίζουν τον άνθρωπο, στον έντεχνο χορό δεν έχει μία παρουσία που να μπορεί να συγκριθεί με τα όσα συμβαίνουν στην Αμερική και την Ευρώπη. Ο πατέρας μου ήταν στη Θεσσαλονίκη στο Αριστοτέλειο καθηγητής, ήταν εμπλεγμένος στα πολιτιστικά του Πανεπιστημίου και ήρθε στην Αθήνα για να οργανώσει μια εκδήλωση πολιτιστική και πήγε στη Μάνου προφανώς για να τον βοηθήσει χορογραφίες και τέτοια. Και η Μάνου τον ζήτησε στην μητέρα μου να αναλάβει αυτή την επίβλεψη και έτσι γνωριστήκανε. Αυτό ήταν το. Μετά παντρευτήκαν και η μάνα μου μετακόμισε μαζί του στη Θεσσαλονίκη γιατί εκεί ήταν η δουλειά του πατέρα μου. Η Ντόρα Τσάτσου έδωσε το πρώτο ρεσιτάλ με δικές της χορογραφίες το 1957. Στενή συνεργάτης της Ραλούς Μάνου, συνεργάστηκε ως χορευτικός τέλεχος με το ελληνικό χορόδραμα από την ίδρυσή του το 1950 έως το 1958. Χορογράφησε πολλά έργα, το Βασίλειο των Ζώων, η Λιγερή και ο Χάρος σε μουσική Νίκους Καλκότα, ο Πέτρος και ο Λύκος, η Δωθέα, ποίημα για Χάλκινα. Θέλοντας να αναδείξει το σύγχρονο ελληνικό χορόδραμα με πηγή έμπνευση στην ελληνική παράδοση και την αρχαία πολιτιστική κληρονομιά, η Τσάτσου δημιουργούσε, χόρευε,
χορογραφούσε ακατάπαυστα. Από το 1961 ως το 1975 ήταν η ψυχή του εργαστηρίου χορού αρχαίου δράματος στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων, τα έργα της είναι «Προμηθέας Δεσμότης», «Ηφηγένεια Εναυλίδη», «Υπόλυτος», «Τροάδες», «Σίβυλα», «Αρχοντοχωριάτης» και άλλα. Επειδή όλη η παιδεία του χορού τα χρόνια εκείνη δεν ήταν αρκετά όρημη και δεν ξέραν πώς πρέπει να εκπαιδεύεται ένας χορευτής, χόρευε πάρα πολύ σε λάθος επιφάνειες, σε λάθος πατώματα. Πάρα πολύ σε σκληρά πατώματα κτλ. Και είχε ταλαιπωρηθεί ο Αχίλλειος Στένοντας και σε κάποια φάση που έκανε κακή θεραπεία με κορτιζόνες, διαλύθηκε τελείως. Οπότε σε μια παράσταση έσπασε και μετά άρχισε μια σειρά εγχειρήσεων και θεραπείων και έκτοτε δεν μπόρεσε να ξαναχορέψει. Και συνέχισε που ήταν η κυρίως του δουλειά ήδη, να χορογραφεί. Μετά από 15 δημιουργικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, επέστρεψε στην Αθήνα για να διδάξει στο Εθνικό Θέατρο. Από το 1975 έως το 1982 χορογραφούσε στο Εθνικό, έως ότου διορίστηκε διευθύντρια της Κρατικής Σχολής Ορχιστικής Τέχνης, έπειτα από την προτροπή της ιδρύτριας της σχολής Κούλας Πράτσικα. Σε αυτή τη θέση παρέμεινε έως το 1989. Τι χορό κάνεις? Αυτό είναι μια τυπική ερώτηση που κάνουν σε όσους έχουν κάνει χορό. Και αυτό που περιμένουν να πεις είναι ένα όνομα που είναι η σχολή στην οποία έχεις σπουδάσει και αυτό που έμαθες μικρός, αυτό θα κάνεις και μέχρι να πεθάνεις. Και αυτό είναι και ένα από τα προβλήματα του χορού. Ότι ο χορός είναι λιγάκι σφιγμένος, δεν αλλάζει, δεν επικοινωνεί με καινούργια πράγματα. Η Ντόρα Τσάτσου είναι γνωστό ότι είχε σπουδάσει στη Νέα Υόρκη, στη σχολή της Μάρθας Γκράχαμ και έφερε αυτή την τεχνική στην Ελλάδα. Αλλά δεν έμεινε σε αυτό το πράγμα. Και δεν έμεινε μόνο η ίδια, η οποία προσπάθησε να το εμπλουτίσει με στοιχεία από τις λαϊκές μουσικές και χορούς, να το ανοίξει στην ποίηση, το να κάνεις παράσταση χορού χρησιμοποιώντας ποίηματα. Αυτά πλέον έχουν γίνει. Αλλά και σαν δασκάλα και κυρίως σαν διευθύντρια της σχολής, επέτρεπε στους μαθητές της το διαφορετικό. Επέτρεπε τα πράγματα να συγκοινωνούν. Θυμάμαι, γύρω στο 84-85 είχε αρχίσει να έρχεται στην Ελλάδα το breakdance, το οποίο θεωρείται μια τέχνη εντελώς λαϊκή και εκτός του συστήματος της τέχνης. Και τη θυμάμαι να έρχονται παιδιά που δεν είχαν κάνει χορό και είχαν κάνει μόνο αυτό και να τα αγκαλιάζει, να τα βάζει στη σχολή και να προσπαθεί φυσικά να τους πει ναι, το κάνεις αυτό, αλλά μπορείς να κάνεις και εκείνο, έχεις διαβάσει αυτό, μπορούν τα πράγματα να συνδεθούν. Αυτή η ιδέα ότι τα πράγματα μπορούν να συνδεθούν και όχι να γίνουν μια λάσπη, αλλά να βρούνε καινούριους τρόπους. Μπορείς να χορέψεις ένα δημοτικό τραγούδι με καινούριο τρόπο. Μπορείς όλα αυτά που έχεις κάνει μόνος σου, όλη αυτή τη δύναμη που έχεις, να τη μεταφέρεις κάπου αλλού. Λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ή ακόμα και με άλλες τέτοιες. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον μπαλέτο με διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι που έφερε. Και αυτό ήταν που ήταν πάρα πολύ απελευθερωτικό και ήταν και αυτό που μάζεψε ανθρώπους γύρω της και μετά ανοιχτήκανε και φτιάχτηκε αυτό που είναι ο ελληνικός χορός. Από το Δεκέμβριο του 1992 έως το Δεκέμβριο του 1993 επέστρεψε στο Εθνικό Θέατρο όπου ανέλαβε τη διεύθυνση. Την ενδιέφερε πάρα πολύ λειτουργικά αυτό που κάνει, πώς εντάσσεται στη συνολική παράσταση. Δεν είχε καθόλου την έπαρση του καλλιτέχνη ότι εγώ κάνω αυτό που κάνω και θέλω να εκφράσω τον εαυτό μου. Καταρχήν είναι ο ρόλος του χορογράφου στο θέατρο αυτός. Δεν είναι πρωταγωνιστικός ρόλος. Αλλά το ακολούθησε πολύ αυτό, ότι ήθελε να στηρίξει αυτό που κάνει ο σκηνοθέτης. Και την ενδιαφέρε πάρα πολύ να κάνει κάτι που δεν είναι με το υπόλοιπο. Δεν έλεγε «έχω μια ιδέα πρωτοποριακή και θέλω να κάνω κάτι το οποίο θα στέκεται πιο πολύ μπροστά από τα υπόλοιπα της παράστασης». Η τελευταία της χορογραφίας στο θέατρο ήταν για τις θεσμοφοριάζουσες της θεατρικής διαδρομής στην Επίδαυρο. Όταν μάθαμε ότι ήταν άρρωστη, φοβήθηκα για το τέλος που μπορούσε να έρθει και προσπάθησα να βρω έναν τρόπο πώς θα μπορούσαμε να είμαστε κοντά της. Το να πηγαίνουμε να την επισκεφτόμαστε στο σπίτι δεν μου αρκούσε. Οπότε είχα την εξής ιδέα. Μαζευτήκαμε όσοι μαθητές της θέλανε και ήμασταν πλέον χορογράφοι και μεγάλοι και πήγαμε και της προτείναμε ότι θέλαμε να κάνουμε μια παράσταση που θα χρησιμοποιούσαμε μουσική που της άρεσε. Και ο καθένας του έδωσε μια μουσική και ο καθένας θα χορογραφούσε ανεξάρτητα και όλο αυτό θα φτιαχνόταν σε μια παράσταση την οποία την ονομάσαμε το Μαγικό Ραβδί. Με αυτόν τον τρόπο, γιατί έπρεπε να πηγαίνουμε, να μας δείχνει μουσικές, να τις λέμε τη γνώμη μας, να βλέπει λιγάκι να τις λέμε τις ιδέες μας, έτσι καταφέραμε να είμαστε κοντά της περίπου
ένα χρόνο. Και ήταν ένας εύκολος και πλάγιος τρόπος για να είμαστε κοντά της. Οι μουσικές που είχε δώσει ήταν εντελώς διαφορετικές, όπως και η αισθητική της, όπως και η ζωή της. Ήταν από Μότσαρντ μέχρι δημοτικά τραγούδια, τα πάντα. Η ιστορία λέει ότι ήρθε και είδε την παράσταση και την επόμενη εβδομάδα κατέρευσε. Αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος που είχα βρει αυτόν τον τρόπο να είμαι κοντά της χωρίς να μιλάμε για την ασθένειά της, αλλά να μιλάμε για αυτό που αγαπούσε, το χορό. Αυτό που κυρίως προσπάθησε να κάνει είναι να φτιάξει χορευτές οι οποίοι αναζητούν μια δικιά τους φωνή. Την ενδιέφερε να διδάξει ανθρώπους να αναζητήσουν στον εαυτό τους πράγματα. Δεν είχε τόσο πολύ επιμονή να τους πει θα κάνετε αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Αλλά επειδή αισθανόταν ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει όριμη κουλτούρα χορού, σκηνικού χορού. Υπάρχει πολύ μεγάλη κουλτούρα συμμετοχικού λαϊκού χορού, αλλά σκηνικού χορού δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Και ότι ως τώρα ό,τι γινόταν ήταν λιγάκι μιμητικό. Ότι μιμούμαστε αυτό που κάνουν στο κλασικό μπαλέτο ή μιμούμαστε τυφλά αυτό που γίνεται στο μοντέρνο χώρο και τέτοια. Και την ενδιαφέρει πιο πολύ να καλλιεργηθεί ένα στυλ ντόπιο, αλλά όχι πάλι με την ιδεολογική έννοια, αλλά με την έννοια ότι αναζητούμε αυτό που έχουμε εμείς και θέλουμε να μπορούμε να το εκφράσουμε στον χώρο. Αυτό ήταν πολύ έντονο στοιχείο που το έχει στη διδασκαλία της. Ανατρεπτική η Ντόρα Τσάτσου ήταν πάντα ανοιχτή σε νέες ιδέες. Πνευματώδης, δραστήρια, αποφασιστική και αποτελεσματική, ό,τι έκανε, είχε ως κίνητρο την αγάπη της για το χορό και άξονα μία ρεαλιστική οπτική για τα πράγματα. Θα έλεγα ότι η Ντόρα Τσάτσου χρησιμοποίησε το όνομά της και τις γνώσεις της και την εξουσία που είχε, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που είχε δύναμη, για να προωθήσει μια ιδέα για τον χορό, η οποία είναι εξής. Χορό μπορούν να κάνουν όλοι. Ο χορός είναι μια πολύ αυταρχική τέχνη. Το λέμε όλοι. Χορό κάνουν μόνο οι αδύνατοι, οι νέοι. Όχι. Χορό μπορούν να κάνουν όλοι, αρκεί η ψυχή τους, η καρδιά τους να πάλεται, να θέλουν να το κάνουν. Και αυτό είναι που έφερε. Όταν λέω λοιπόν ότι ο ελληνικός χορός χρωστάει πάρα πολλά πράγματα, εννοώ αυτό το πράγμα. Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κάναν χορό, ακόμα και εγώ, που δεν θα κάναμε χορό αν ήμασταν σε άλλη χώρα, πιο οργανωμένοι δήθεν, αλλά οι οποίοι όμως ήταν και πάρα πολύ πιο σφιχτά πράγματα που θα μας λέγανε από πολύ μικρά παιδιά. Εσύ μπορείς να κάνεις, εσύ δεν μπορείς να κάνεις. Οι χορογράφοι που βλέπουμε γύρω μας, άσχετα αν δεν είναι μαθητές της, ο Παπα Ιωάννου, ο Ρίγος, η Αποστολή Παπαδαμάκη, μπορούν να κάνουν χορό γιατί η Ντόρα Τσάτσου ξεκίνησε και απελευθέρωσε δυνάμεις που πραγματοποίησαν αυτά τα πράγματα. Νέοι άνθρωποι πάντα κοντά μου που έκαναν τον διάλογο γόνιμο και ζωντανό. Αληθινοί φίλοι και ένα κορμί γερό και δυνατό. Όταν τα σκέφτομαι όλα αυτά, φοβάμαι μήπως διαπράττω ίδρυ. Πιστεύω ότι ο καλός Θεός μου έχει σφυρίξει στο αυτί. Αυτά δεν είναι μόνο για σένα. Σε διάλεξα για μεταπράτη. Φρόντισε να πάνε παρακάτω.